Γεια σας! Σήμερα έχουμε αγαπημένα φούξια παγάκια παντζαριού. Δηλαδή, σε έναν αποχυμωτή στύψαμε δύο παντζάρια, πήραμε το χυμό τους και το διαλύσαμε σε λίγο νερό και γεμίσαμε παγωθήκες. Αν δεν έχουμε αποχυμωτή, παίρνουμε τρία παντζάρια, αυτά είναι πολύ ωραία βιολογικά, τα βάζουμε σε μία κανάτα με νερό και τα αφήνουμε στο ψυγείο να βγάλουν το χρώμα τους. Αν τα έχουμε τρίψει και στον τρίφτη, ακόμα καλύτερα και μετά τα σουρώνουμε πριν τα αδειάσουμε στην παγωθήκη. Ωραία. Τώρα, ο χυμός παντζαριού ταιριάζει τέλεια με το χυμό ανανά. Γι' αυτό έχω στύψει στον αποχυμωτή έναν ανανά. Είναι εδώ. Είναι φανταστικός ο χυμός του. Και θα βάλω μερικά φούξια παγάκια σε ένα ποτήρι. Πάρα πολύ ωραία. Και το χυμό. Αυτά θα γίνει ροζ. Σιγά σιγά. Τέλεια. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε, επίσης αν δεν έχουμε αποχυμωτή για τον ανανά, θα αγοράσουμε έτοιμο χυμό ανανά από το σούπερ μάρκετ. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε με τα παγάκια είναι να χρωματίσουμε νερό. Δηλαδή, θα βάλουμε μερικά παγάκια στο νερό, ανάλογα πόσο χρώμα θέλουμε να δώσουμε. Θα βάλουμε τρία κομμάτια λεμονιού, τρία lime και δυο ζουμ. Θα βάλουμε μερικά ακόμα. Φανταστική κανάτα με χρώμα και άρωμα. Αχ, το λεμόνι είναι τέλειο. Και τώρα το άλλο πράγμα που χρωματίσαμε με τα παγάκια είναι, με το χυμό του παντζαριού, είναι κρέμα ζαχαροπλαστικής. Στη συνταγή που κάνουμε την τούρτα με τις φράουλες θα δείτε πως γίνεται η κρέμα ζαχαροπλαστικής. Βάζουμε μερικές σταγόνες από το παντζάρι και γίνεται ροζ. Οπότε μπορούμε να σερβίρουμε κρέμα ζαχαροπλαστικής μαζί με αυτά τα υπέροχα σταφυδόψωμα, τα οποία δεν έχουν τίποτα ζωικό μέσα. Τέλεια! Φανταστικό. Και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι με ένα μαχαίρι να ανοίξουμε ένα σταφυδόψωμο και να το γεμίσουμε μέσα με κρέμα ζαχαροπλαστικής. Βάζω τη κρεμούλα πίσω, πίσω τα χέρια μου. Η κανάτα μας έχει γίνει υπέροχη φούξια. Και πίνω το χυμό. Μην ξεχνάτε, η αγάπη είναι vegan.